Λάρσον με Νέιρα. Μένει ψηλά ο Σουηδός δεξιός μπακ του Όφη. Το σουτ που γίνεται και βρίσκει σε ετοιμότητα από τον Τωράλ, το αριστερό, βρίσκει σε ετοιμότητα τον Κοτάρσκι. Ο Μπάκιτς το σκέφτεται από ώρα το σουτ, το δεξί καλό σουτ από τον Μπάκιτς, ζητάει κόρνερ. Ο Μούρκ δοκιμάζει απευθείας με το αριστερό. Αν κρίνει κάποιος από την απόσταση δεν ήταν άσχημο, ο Μπάουμαν. Πέρασε η μπάλα, ο Ντεσπότοφ και ο Σάστρε που ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Έβαλαν στη μέση τον Αμπάντα, ο Ντεσπότοφ από το Σάστρε έκανε το κοντρόλ, το πρώτο κοντρόλ, πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Βρέθηκαν δύο του ΠΑΟΚ από τα δεξιά και η συνεργασία του Σάστρε με τον Ντεσπότοφ επί της ουσίας φέρνει αυτό το πέναλτι για τον ΠΑΟΚ και την κίτρινη κάρτα στο Βούρο. Σβάμπα απέναντι στον Μπάουμαν, αποκρούει ο Μπάουμαν και η μπάλα πηγαίνει κόρνερ. Λαμπρόπουλος πανηγυρίζει με τον Μπάουμαν την απόκρουση τερματοφύλακα του Όφη. Ο Σβάμπ, η σέντρα για τον Σαμάτα, εύκολα ο Μπάουμαν. Κωνσταντέλιας για τον Μπάμπα. Μπαμπά, η δυνατή σέντρα, η μπάλα θα πάει κόρνερ παρά λίγο αυτογκόλ από τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει στη φάση για την άμυνα ο Βούρος. Απέναντι είναι μόνος και έχει όλο το γήπεδο δικό του ο Ριέρα. Πήγε η μπάλα στον Ριέρα, πηγαίνει ο Μιχαλίδης για την άμυνα, έκανε το σούτ ο Ριέρα. Εδώ γυρίσει ο Ριέρα, βέβαια 2-2 είναι στην πλευρά. Ο Ντεσπότοφ κράτησε παρά το γεγονός ότι αρχικά έχασε την ισορροπία του. Έφτασε μπάλα στο Σάστρε, πλαγιοκοπεί από τα δεξιά ο ΠΑΟΚ. Πέρασε μπάλα από τον Σβάμπ που ήταν μόνος απέναντι σε αφύλακτη εστία χωρίς να την βρει ο Ντεσπότοφ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ 1-0. Ο παίκτης του Δεκέμβρη, ο Κύριλ Ντεσπότοφ, εμφανίζεται και τις πρώτες μέρες του Γενάρη για τον ΠΑΟΚ. Πάω όμως βρίσκει γκολ με τον Ντεσπότοφ και είναι ξανά στην επίθεση. Πάλι ο Ντεσπότοφ 2-0. Αυτή τη φορά είναι ο Πάπα, αλλά είναι πάλι ο Ντεσπότοφ στους πρωταγωνιστές της φάσης. Έχει ανέβει όλη την αριστερή πλευρά ο Πάπα. Στην προηγούμενη φάση είναι αυτός που σερβίρει στον Ντεσπότοφ και ο Ντεσπότοφ λέει να του ανταποδώσει το δώρο. Κωνσταντέλιας είναι καταπληκτικός εδώ. Βρίσκει και παίρνει όλα τα διαθέσιμα μέτρα. Δίνει στον Ντεσπότοφ, μπάουμα σε κόρνερ. Ο Μουρκ εκτελεί το κόρνερ, κεφαλιά και Μπάουμαν, κεφαλιά από τον Σαμάτα. Ο ΠΑΟΚ πάλι στην επίθεση, προσπαθεί ο Σαμάτα για κεφαλιά και η απόφαση είναι για πέναλτι. Σαμάτα με τον Λαμπρόπουλο, αυτοί είναι οι δύο στη μονομαχία. Σαμάτα, πάλι ο Μπάουμαν, δεύτερο πέναλτι που αποκρούει ο τερματοφύλακας του Όφη. Νικάει το Σβάμπ, νικάει και το Σαμάτα. Ο Λάρσον και ο Νέιρα έκανε το σουτ. Ο Αμπάντα βρήκε χώρα από τα αριστερά, έκανε το σουτ και ο Κοτάρσκι μπλοκάρει. Σάστρε βρήκε χώρο και χρόνο για να κάνει αυτή τη σέντρα, βάζοντας το σημάδι το Σαμάτα και ο Σβάμπ εκεί, ίσως μπερδέθηκαν. Η κίνηση από τον Νέιρα, η περιστροφή και ο τρόπος που βρίσκει για να κάνει τη σέντρα, σουτ στη θέση του Κοτάρσκι για να έχει απάντηση στο αριστερό του Βούρου. Ο Νέιρα δοκιμάζει, ο Κοτάρσκι χαμηλά κάτω. Η απόκρουση του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Κράτησε όμως τέρα. Γύρισε προς την εστία και έκανε και το σουτ. Πάλι ο Κοτάρσκι. Μοσκέρα δοκιμάζει απευθείας σταθερά ο Κοτάρσκι. Ο Μπράντον με τον Μπάμπα. Πολύ ωραία ενέργεια. Η συνεργασία Ντεσπότοφ τραντάζει το οριζόντιο. Δεν βρίσκει γκολ. Η μπάλα στο δοκάρι. Μένει το 2-0. Μεϊτέ. Πέρασε η μπάλα για τον Ντεσπότοφ. Έχει πάλι την ευκαιρία ο Ντεσπότοφ. Αυτή τη φορά σιγουρεύει τη φάση με την μπάλα στο Μάρκος Αντώνιο.
Μάρκος Αντώνιο βρίσκει το πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ, στην τέταρτη του συμμετοχή, όλες ως αλλαγή. Μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι, ο Ντεσπότοφ του επιτρέπει να χαμογελάσει πλατιά, γιατί του δίνει ένα εύκολο γκολ. Δεύτερη ασίστ του Ντεσπότοφ στο μάτς, πρώτο γκολ για τον Μάρκος Αντώνιο. Μπράντον για τον Τάισον, σηκώνει το κεφάλι και πετάει απέναντι στο Ντεσπότοφ, κοντρόλ στην κίνηση, ψάχνει μία ακόμη τελική πάσα για τον Μπράντο Τόμας, βρέθηκε απέναντι στον Μπάουμαν και τέταρτο γκολ στις καθυστερήσεις. Σκοράρει και ο Μπράντον Τόμας, μία ακόμη ασίστ από τον Ντεσπότοφ. Από εκεί και μετά βέβαια η προσποίηση του Ισπανού φέρνει αυτόν απέναντι στον Μπάουμαν. Τονικά 4 γκολ ο ΠΑΟΚ σε ένα ακόμη παιχνίδι.